Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον οικογεννηματά. Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017. Κρυό. Μπορεί να είναι δύσκολη ημέρα μέρα σε επαγγελματικό επίπεδο, εσεί όμω βρίσκετε διεξόδου και βγαίνετε νικητέ. Μπορεί το μεγάλο πάθο σα να είναι σύμμαχό σα, αλλά και η φιλία όμω που με τι συμβουλέ τη σα έβγαλε ας προπρόσωπου. Χάρητε την ημέρα παρέα με του αγαπημένου σα και τον ερωτικό σύντροφο, μια και η μέρα το ευνοεί. Ταύρος. Εν αναμονή εξελίξεων στα επαγγελματικά σα, το ίδιο συμβαίνει και με τον περιγυρό σα, που είναι λίγο παιδιτικός και περιμένει πολλά από εσά, μια και πλησιάζει μια ιδιαίτερη πρωτοχρονιά. Οργανώστε καλύτερα τι κοινωνικέ σα επαφέ για το τριήμερο και να ικανοποιήσετε φυσικά βέβαια του πάντε, αλλά κυρίω τον εαυτό σα όμω. Η οικογένεια σα στηρίζει. Δίδυμο. Μια μέρα ρουτίνα όπω όλε οι άλλε. Αυτό όμω δεν σα χαλάει το ιδιαίτερο κέφι, μια και οργανώνεται ταξίδια, τραπέζια αλλά και όνειρα τα οποία μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε την ημέρα αυτή. Ο έρωτα πρωταγωνιστή και δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σε ευχαριστεί. Προσοχή όμω στο πορτοφόλι σα. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου δεν θέλω γκρίνια σήμερα, σας πέσανε πολλά πάνω από τη μία η δουλειά και από την άλλη οι οικογενειακές υποχρεώσεις μιας και το απαιτούν οι εορταστικέ αυτές οι μέρες. Αυτό το τριήμερο θα απολαύσετε αλλά και θα συνειδητοποιήσετε ότι με γνώμονα την αγάπη μπορείτε να νικήσετε τα πάντα. Και πάμε στο Λέον. Πολύ τρέξιμο για να τα προλάβετε όλα, αλλά από την άλλη, χαρά είναι το προσωπικό σα κέρδο. Τα επαγγελματικά σα εξισορροπούν και η οργάνωση προ τη μήνυ των εορτών έχουν την τιμητική του. Δώστε προτεραιότητα σε οικογενειακά θέματα και απολαύστε ένα απόγευμα παρέα με του φίλου σα. Και πάμε στην Παρθένο. Παρθένι μου, σαν οργανωτικό ζώδιο που είστε, περνάτε μια φάση αρκετά καλή θα έλεγα τον τελευταίο καιρό. Η οργάνωση αυτή είναι βέβαια γύρω από την οικογένεια, τη φιλία και τον έρωτα. Δίνετε προτεραιότητα σε συγκεντρώσεις, αλλά και νέα πλάνα που θέλετε να πάρουν σάρκα και ωστά. Εν αναμονή του νέου της θα το δούμε και αυτό και πάμε στο ζυγό. Λατρείες μου, σήμερα είναι μια μέρα καταλήτης. Από τη μία είναι η επίλυση των επαγγελματικών θεμάτων και από την άλλη η επίλυση των προσωπικών σας επαφών. Η μέρα είναι κατάλληλη για να τακτοποιήστε θέματα πρακτικά αλλά και να αποδεκτείτε προτάσεις από φίλους και οικογένεια για το τριήμερο. Το οποίο θα είναι άκρος εορταστικό, βάλτε το ωραίο σας χαμόγελο και πολύ απλά απολαύστε. Και πάμε στο Σκορπιό. σκορπιού μου, τα λαμπάκια είναι για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, όχι για το νευρικό σα σύστημα. Μπορεί να σα ανάβουν τα λαμπάκια συνεργάτε και το έντονο παρασκήνιο το οποίο λειτουργεί καταλητικά πάνω σα, αλλά εσεί θα πρέπει να τα αφήσετε όλα αυτά πίσω και να χαρείτε μία επιτυχία σήμερα και να, την, να οργανώσετε ένα πάρα πολύ παρέα φυσικά με τα αγαπημένα σα πρόσωπα. Και πάμε στον τοξότη. Το μου σήμερα μπορείτε να τελειοποιήσετε και να διεκπαιρεώσετε τις δουλειές σας αλλά και να οργανώσετε και κάνα ταξιδάκι που τόσο πολύ σας έχει λείψει. Από τη μία οικογένεια με τις απαιτήσεις και από την άλλη ο ερωτικός σύντροφος που σήμερα μπορεί να σας γκρινιάξει και λίγο η μέρα κιλά γρήγορα και φυσικά στο τέλος της σας βρίσκει νικητέ. Έτσι είναι τα τοξωτάκια μου και πάμε στον εγώ καιρό. Είναι η κατάλληλη μέρα για να πάρετε αποφάσεις και στα επαγγελματικά σας θέματα τα οποία πάνε από το καλό στο καλύτερο αλλά και από τα ερωτικά σας τα οποία σας δίνουν νέα πνοή για να πάτε παρακάτω. Το 2017 ήταν μια χρονιά κουραστική για σας, αλλά τελικά αποδείξατε ότι ήσασταν κυρία αρχή του παιχνιδιού. Και πάμε στον υδροχό. Εύκολη σημερινή ημέρα και το πρόγραμμά σας αρχίζει να χαλαρώνει την αναμονή του νέου έτους η οργάνωσή σας γύρω από την οικογένεια αλλά και φίλους σας φτιάχνει τη διάθεση μιας και το τρίμερο αυτό σας δίνει όθηση για καινούργια ξεκινήματα αλλά και να αποκαταστήσετε ότι ήταν μισοτελειωμένο δουλειές, σκέψεις, οργανώσεις ξέρετε εσείς. δώστε νέα πνοή σε κάθε σκέψη σας και τα καλύτερα έρχονται ψαράκια μου, γλυκά και αγαπημένα σαν μικρά παιδάκια κάνετε σήμερα όλη την ώρα στους δρόμους κάνοντας ψώνια και οργανώνετε το εορταστικό τρίμερο, το οποίο το περιμένατε πώ και πως; Η χαρά σα είναι μεγάλη, όπω και ο έρωτα σα δίνει την όθηση να πετύχετε κάθε στόχο. Ήρθε η στιγμή να αφήσετε πίσω σα κάθε τι προβληματικό και να υποδεχτείτε τη νέα χρονιά όπω σα αξίζει. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων.